Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή μας την επόμενη μέρα εδώ από τη Σπάρτη. Στις προηγούμενες εκπομπές μας σας είχαμε φέρει ανθρώπους των αγορών και επιχειρηματίες για να μας εξηγήσουν λίγο πώς βιώνουν τα πράγματα στην οικονομική τους πλευρά, αλλά και να μας πούνε τι προβλέπουν για το μέλλον. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Πόρτολα. Κύριε Πόρτολα, καλώς ήρθατε στο στούντιο του Ακαλά. Καλώς βρήκα. Να πούμε πως ο κύριος Πόρτολας είναι ψυχολόγος και διδάκτορας ψυχολογίας και θα μας βοηθήσει στη σημερινή κουβέντα, θα μας αναλύσει κάποιες απόψεις του για το πώς η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει τη ζωή όλων των Ελλήνων. Προτού ξεκινήσουμε την κουβέντα, κύριε Πόρτολα, θα ήθελα να πω στο κοινό μας πως τη σημερινή εκπομπή και εγώ προσωπικά αλλά και οι συντελεστές του Απέλα Studio θέλουμε να την αφιερώσουμε σε τρία άτομα τα οποία δεν υπάρχουν πλέον κοντά μας και αναφέρομαι στους δύο φοιτητές της Λάρισας που χάθηκαν πρόσφατα και αναφέρομαι και στον μικρό Ηλία εδώ από το Βλαχιώτη Λακωνίας που πάλεψε με την ασθένειά του και με το σύστημα υγείας αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, κύριε Πόρτολα, η κρίση που βιώνουμε οικονομική είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει κάποια κοινωνική ομάδα που δεν έχει επηρεαστεί? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά τοποθετηθήκατε, κάθε κοινωνική ομάδα έχει επηρεαστεί. Σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μία. Πέρα από την κάθε κοινωνική ομάδα, θα μπορούσαμε το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης να το μελετήσουμε και το τι βέβαια η οικονομική κρίση επιφέρει στους ανθρώπους, να το μελετήσουμε όχι μόνο ανάλογα με τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και με τις ηλικιακές ομάδες. Ωραία. Τι θέλω να πω. Διαφορετικά βιώνουν, ας πούμε, άτομα μικρότερης ηλικίας στην οικονομική κρίση, διαφορετικά άνθρωποι που βρίσκονται στην ηλικία που πρέπει να δημιουργήσουν επαγγελματικά και πολύ διαφορετικά, βέβαια, οι απόμαχοι της εργασίας, οι γνωστοί σε όλους οι συνταξιούχοι. Όσον αφορά τώρα, αν πάρουμε μία μελέτη ανάλογα με τις κοινωνικές ομάδες, καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι αντίστοιχα τα θέματα που πρέπει να αναλύσουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς θέλετε να το προσεγγίσουμε. Άρα δηλαδή ένας πλούσιος έχει επηρεαστεί λιγότερο ή έως καθόλου σε σχέση με έναν μέσο άνθρωπο. Ένας πλούσιος έχει τους μηχανισμούς να αντιδράσει. Εκτός αυτού, όχι μόνο να αντιδράσει, αλλά και να προβλέψει μια οικονομική κρίση. Σωστά. Δηλαδή, ως ειδικός στα οικονομικά, ξέρετε πολύ καλά ότι όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά είχαν διαβλέψει ότι κάτι θα συμβεί, είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό, πιθανόν να έχουν κάνει και τέτοιες κινήσεις που να ευνοούνται από την οικονομική κρίση. Ένας άνθρωπος όμως που είναι εκτός αυτών των πληροφοριών. Απλώς τα βιώνει. Απλώς τρέχει μετά από τα γεγονότα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν παίρνει μέρος στη διαμόρφωση των γεγονότων. Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν λίγο, ποιοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο, ποιες ηλικίες? Κατά την άποψή μου, οι ηλικίες που πλήττονται πιο πολύ από την οικονομική κρίση είναι οι ηλικίες που βγαίνουν στην παραγωγική, στην εργασία. Βασικά ηλικίες για μένα είναι τα 25-50. Άρα μιλάμε για την καρδιά της, έτσι, του μέσου οικονομικού Έλληνα. Ναι. Μόλις αποφύγησε, προσπαθεί να βρει δουλειά, έρχεται και λίγο πριν από τη σύνταξη. Ακριβώς. Είναι οι ηλικίες που πλήττονται περισσότερο γιατί είχαν προγραμματίσει βάσει κάποιων άλλων δεδομένων τη ζωή τους. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος για να είναι, να νιώθει σίγουρος, δεν θέλει εκπλήξεις στη ζωή του. Σωστά. Έτσι. Και λοιπόν, μάλιστα και δεν θέλει αρνητικές εκπλήξεις. Εννοείται, περισσότερο αυτές αποφεύγει. Το θέμα είναι, οι Έλληνες ειδικά είχαμε μάθει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και δράσης. Βασικά εκπαιδευόμασταν για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή βάσει συγκεκριμένων προτύπων. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η οικογένεια υποστηρίζει ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει. Λοιπόν, στη συνέχεια να βρει μια καλή δουλειά ή δυνατόν στο δημόσιο. Λοιπόν, όλα αυτά απέβλεπαν πού? Στη σιγουριά. Σωστά. Λοιπόν, αυτή η σιγουριά ξαφνικά
Ανατράπηκε. Ανατράπηκε. Ή κατέρευσε καλύτερα. Κατέρευσε. Πολύ σωστά. Κατέρευσε. Δεν ανατράπηκε απλώς. Κατέρευσε. Κάποιος ήταν στο δημόσιο, θεωρούσε ότι ποτέ δεν θα χάσει τη δουλειά του, ό,τι και να κάνει. Λοιπόν, ξαφνικά. Πόσο μάλλον ότι θα του μειωθεί και ο μισθός, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο. Δηλαδή, ήξερες ότι έχω 5 προσόντα, έχω λάβει αυτή τη θέση κάπου στο δημόσιο, συνεπώς η ζωή μου θα πηγαίνει. Έστω με μικρές αυξήσεις, αλλά η επόμενη χρονιά θα μου αποφέρει ένα 3% παραπάνω στο μισθό μου. Σωστά. Ξαφνικά, αντί για αυτό το 3%. Βλέπεις ένα μείον 30. Βρισκόμαστε στο μείον. Ένα μείον 30. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες καταστάσεις που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο άλλος. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων. Είτε που είναι γνωστοί μου, είτε δεν αναφέρω παραδείγματα ποτέ ανθρώπων που άκουσα. Ναι. Γενικά. Ναι. Λοιπόν, αναφέρω ή ανθρώπων που τους ξέρω πολύ καλά, άρα ξέρω την πραγματική τους ιστορία, ή ανθρώπων που έρχονται σε μένα να τους βοηθήσω ψυχολογικά, που σημαίνει ότι ξεδιπλώνουν την πραγματικότητα. Έτσι. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Άτομο. 49 ετών. Στέλεχος του δημοσίου. Με μισθό πάνω από τις 2.500 ευρώ. Με σύζυγο εργαζόμενη και αμοιβόμενη με 1.200 ευρώ, αφού είναι γραμματέας σε μια εταιρεία επί 17 έτη. Έχει πάρει ένα μεγάλο δάνειο, έχει αγοράσει ένα ωραίο σπίτι στην Κηφισιά. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια, πριν ένα χρόνο μου το ανέφερε όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, ένα χρόνο τέλος πάντων πριν την αναφορά του γεγονότος, η σύζυγός του χάνει τη δουλειά. Προσέξτε, εργαζόμενη επί 17 χρόνια σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Έτσι. Χάνει τη δουλειά της. Συνεπώς κατευθείαν από το σπίτι λείπουν 1.200 ευρώ. Στη συνέχεια μειώνεται ο μισθός του συγκεκριμένου κυρίου από τις άνω των 2.500 ευρώ στα 1.800. Έχει πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ. Λοιπόν, έχει 2 παιδιά που για καλή του τύχη είναι φοιτητές στην Αθήνα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μια οικογένεια με ένα δάνειο 1.000 ευρώ έχει έσοδα 1.800 και είναι 4 άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να επιβιώσουν την καθημερινότητα. Και είναι ένα καλό παράδειγμα πως ένας άνθρωπος δεν έρχεται στην καταστροφή, αλλά έρχεται σε μια δυσμενή οικονομική κατάσταση. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, ωραία. Γνωρίζαμε ότι όλοι μας είμαστε σε ένα επίπεδο και όλα αυτά ανατράπηκαν. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα στάδια που αρχίζουν και επηρεάζουν τον μέσο άνθρωπο? Δηλαδή, τι βλέπουμε στην αρχή? Βλέπουμε ένα σοκ. Στη συνέχεια περνάμε σε μια οργή, σε μια αγανάκτηση. Για πείτε μας λίγο για τα στάδια, πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσω να αποφύγω, ας πούμε, τα στάδια αντιμετώπισης κάποιων καταστάσεων που αναφέρουμε στην ψυχολογία, για να έρθουμε πιο πολύ στο συγκεκριμένο και να μιλήσουμε βάσει αυτών που είδαμε και οι ψυχολογοί και οι κοινωνικοί επιστήμονες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος θεωρεί ότι δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό και θα το αντιμετωπίσει. Λίγο αργότερα, άρα αφού έρχεται. Υποβαθμίζει δηλαδή. Ναι, στην αρχή, ναι. Ή δεν θέλει να το δεχτεί, σαν να μην θέλει να το δεχτεί, ας πούμε. Μπορεί να μην θέλει να το δεχτεί. Όλα αυτά έχουν έρθει με ένα πολύ έξυπνο τρόπο. Δεν ήρθε ξαφνικά μία μείωση των μισθών 50%. Σωστά. Αναφέρθηκε ότι θα γίνει μία μείωση 50%. Ένα πολύ ωραίο κολπάκι. Στη συνέχεια έγινε μία αρχική μείωση 20%. Ο κόσμος είπε: α, τι καλά, μας σώσανε. Δεν έχουμε μείωση 50%, αλλά μας σώσανε οι σωτήρες μας. Μας μειώσανε μόνο 20%. Λοιπόν, το δέχτηκε. Γιατί σκεφτείτε, είχε προετοιμαστεί για να χάσει το 50%. Σωστά. Άρα το 20% απομειώσεων μισθού ήταν κάτι πολύ καλό σε σχέση με το σωστά, αρχικό σχέδιο. Λοιπόν, στη συνέχεια ήρθε άλλο ένα 5%, ήρθε ένα άλλο 5% έμεσα, άλλο ένα 10% έμεσα, φτάσαμε στο 50% και πιο πολύ δεν το έχουν πάρει καν χαμπάρι. Έτσι. Υπάρχει κόσμος που πραγματικά έχει πρόβλημα να υπολογίσει το τι χρειάζεται για να ζήσει. Μία ομάδα ανθρώπων με τους οποίους ασχολούνται οι ψυχολόγοι είναι ακριβώς οι άνθρωποι που έχουν την αδυναμία να κατανοήσουν απλά πράγματα ζωή τους. Όπως οι οικονομολόγοι. Ασχολείστε με ανθρώπους που τα έχουν χάσει οικονομικά. Ναι, λες, μα είναι δυνατόν να μην ξέρει ότι χρωστάει τόσα πράγματα. Κι όμως, με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να υπολογίσουν απλούς παράγοντες της ζωής τους, που επηρεάζουν όμως πάρα πολύ. Ο κόσμος στην αρχή λοιπόν το αντιμετώπισε ότι εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα. Υπήρχαν και κάποιοι που τον καθησυχάζανε. Ναι. Γιατί αυτή ήταν η δουλειά του. Να τον καθησυχάσουν. Σωστά. Στη συνέχεια λοιπόν ήρθε ένα νέο μέτρο, ένα άλλο μέτρο. Ξαφνικά παγώνει. Όταν φτάσει στο σημείο να νιώσει ότι βρίσκεται σε αδίέξοδο, συνήθως παγώνει.
αυτή τη στιγμή, έτσι, για τον μέσο Έλληνα, τι πιστεύετε ότι ισχύει, δηλαδή έχουμε παγώσει ή τίνουμε να παγώσουμε? Γιατί, ας πούμε, θέλω να πω ότι πριν από 2-2,5 χρόνια, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, ο κόσμος έβγαινε στις πλατείες, έβγαινε στις απεργίες, δηλαδή προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να αμυνθεί. Το τελευταίο διάστημα τι βλέπουμε και με την εφαρμογή του Μνημονίου 3, βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον τα ζει όλα αυτά, τα βιώνει απαθέστατα. Δηλαδή δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν αντιδράει. Πιστεύω ότι εσωτερικεύει το φόβο και τον πόνο του. Έτσι. Δηλαδή στην αρχή ένιωσε ότι πρέπει να βγει, να το φωνάξει, ήλπιζε ότι κάνοντας αυτό θα γίνει και κάτι. Αλλά δεν το είδαμε αυτό. Δεν είδανε να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Συνεπώς απογοητεύτηκε. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι μηχανισμοί που φροντίζουν ώστε αυτή η απογοήτευση να επέρθει πιο γρήγορα στον άνθρωπο. Έτσι. Άρα κάποιοι που ξέρουν να χειρίζονται, ας πούμε το συλλογικό ασυνείδητο, δεν το θεωρώ σωστό, αλλά τέλος πάντων επειδή αναπαραγάγεται πολύ, φροντίσανε αυτούς τους ανθρώπους να τους απογοητεύσουν ή να τους φοβήσουν. Και αυτό συμβαίνει μέσα από τα ΜΜΕ, κυρίως. Πιστεύω είναι μια βασική πηγή. Τα μεγάλα κανάλια πιστεύω αυτή τη δουλειά κάνουν. Έτσι. Ο λόγος είναι κατευθυνόμενος, το λέω ξεκάθαρα. Ναι, βγάζουμε μία είδηση που θέλουμε να ακουστεί. Αποσιωπούμε 10 άλλες ειδήσεις. Όταν συμβεί κάτι που μπορεί να εξοργήσει τον κόσμο, γίνεται ξαφνικά κάτι άλλο, τον αποπροσανατολίζει. Αναπαραγάγουμε πάρα πολύ και δίνουμε σημασία σε αυτό το γεγονός. Ο κόσμος ξεχνάει το άλλο που τον απασχολεί και τον ενδιαφέρει. Έτσι. Ωραία. Να περάσω τώρα σε κάτι άλλο. Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο για κάποιες ομάδες έτσι, ανθρώπων, ας πούμε για τα παιδιά. Τα παιδιά στο δημοτικό του γυμνασίου, πώς βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, τα παιδιά, αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, είναι η ηλικιακή κατηγορία που μπορεί να ανταπεξέλθει πιο καλά από όλους μέσα από αυτή την κρίση. Ναι. Τα παιδιά από τη φύση τους είναι πολύ ευμετάβλητα και ευπροσάρμοστα. Δηλαδή, το παιδί θα προσαρμοστεί, θα καταλάβει περίπου τι γίνεται, όταν κάποιος κάτσει και το εξηγήσει, θα μπει σε ένα νέο σκεπτικό. Έχω ακούσει παιδάκι δίπλα μου, δηλαδή πραγματικά με σόκαρε σαν πρώτο άκουσμα, που είπε, «Παμπά, δεν θέλω να μου πάρει σοκολάτα, διότι ξέρω δεν έχουμε λεφτά». Για μένα που το άκουσα ήταν σοκαριστικό. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιδί όμως είχε μπει τόσο καλά στην διαδικασία ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικογένεια που μπορεί να τα αντέξει. Οι μεγαλύτεροι έχουν πρόβλημα. Γιατί ο μεγαλύτερος έμαθε να ζει διαφορετικά. Ο μεγαλύτερος είναι σε ένα άλλο στάδιο της ανόδου του. Υπάρχει μια, πιθανότητα την έχετε ακούσει, μια κλίμακα αναγκών του Μάσλο, που την εγκαθίδρυσε το 1954 ο Μάσλο. Τέλος πάντων, κάτω το πρώτο σκαλοπάτι είναι το σκαλοπάτι των φυσιολογικών αναγκών. Δηλαδή, να έχουμε φαγητό, ακριβώς, οι ανάγκες επιβίωσης. Και σιγά σιγά ανεβαίνει, δεύτερο σκαλοπάτι, οι ανάγκες ασφαλείας. Και αυτά, οι άνθρωποι στις μετά, το παιδί βρίσκεται ακόμα στα πρώτα σκαλοπάτια. Ακριβώς. Το ενδιαφέρει να έχει να φάει, απλά πράγματα. Να έχει ένα παιχνιδάκι. Τέλος πάντων, να είναι ανέμελο να παίξει. Του. Ο άνθρωπος μεγαλώνοντας. Ανεβαίνει αυτά, θα πρέπει να ανεβαίνει σε αυτά τα σκαλοπάτια. Η κατηγορία τώρα, για να συνεχίσω την ερώτηση, που πλήττεται πιο πολύ, είναι αυτή που είπαμε και πριν, οι μεγαλύτεροι. Μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτοί που είναι να βγουν, μάλλον έχουν βγει στην παραγωγική διαδικασία. Έχουν αποφοιτήσει ή όχι, τέλος πάντων, έχουν τελειώσει τις όποιες σπουδές τους και μπαίνουν μέσα στην αγορά εργασίας. Θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό, έτσι, και αν έχετε και κάποια παραδείγματα από τους πελάτες σας, δηλαδή παιδιά του Λυκείου. Έτσι, όλο το χρόνο, όλα τα τελευταία χρόνια του Λυκείου κάθονται, μελετάνε για να δώσουν εξετάσεις. Και δίνει εξετάσεις το παιδί και ξέρει πως στη σχολή που θα πάει, οι πιθανότητες να βρει δουλειά μετά είναι πάρα πολύ λίγες. Γιατί βλέπουμε ότι η ανεργία στους νέους είναι 62%. Ή ας πούμε ο φοιτητής, αυτό που είπατε, ότι τελειώνει τη σχολή του και πάει να βρει δουλειά, χτυπάει πόρτες και δεν βρίσκει τίποτα. Ποια είναι η ψυχολογία αυτού του παιδιού, αυτού του νέου ανθρώπου, που θέλει να βοηθήσει, θέλει να παράγει και δεν έχει τη δυνατότητα, στην Ελλάδα τουλάχιστον? Εδώ καταφέρνει να έρθει σε μία ρήξη με την οικογένειά του πρώτη φορά με μία καλή δικαιολογία.
Μέχρι πρώτη η οικογένεια του έλεγε να σπουδάσεις, θα βρεις μια καλή δουλειά, θα μπεις στο δημόσιο και όλα αυτά. Ξαφνικά τώρα δικαιούται ο έφηβος ή το παιδί της μεταφηβικής ηλικίας να του πει πατέρα με συγχωρείς αλλά αυτά που λες είναι ψιλοαρλούμπες. Λοιπόν, για πρώτη φορά αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα αντίθετα από αυτή που κάποιοι του είχαν εμφυσίσει. Ακριβώς. Έτσι. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι πολυπίκυλο. Βασικά υπάρχουν κάποια παιδιά που το αντιμετωπίζουν πολύ πιο ομά. Σου λέει θα πάω σε μία σχολή η οποία θα μου δώσει τη δυνατότητα άμεσης απορρόφησης σε ένα χώρο εργασίας. Για παράδειγμα είναι οι αστυνομικές στρατιωτικές σχολές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών που προτιμάνε αυτές τις σχολές. Παραδόξω σε σχέση με το παρελθόν, πάρα πολύ καλή μαθητή. Αλλάζουν τα κριτήρια. Ακριβώς. Δεν ακολουθεί το παιδί αυτό που ήθελε από μικρός, αλλά αυτό που θα το επεκταθήσει. Πάβει να έχει όνειρα. Δηλαδή, το άσχημο με αυτές τις ηλικίες είναι ότι ενώ έπρεπε να είναι ηλικίες που έχουν όνειρα, έτσι, και συνήθως μεγαλεπίβολα όνειρα, λοιπόν, αυτά τα παιδιά προσγειώνονται απότομα σε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή, όπως την έχω βιώσει σαν άνθρωπος που διδάσκω σε κάποια, ας πούμε. Ναι. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι δεν τους ενδιαφέρουν ούτε οι απολαβές τους. Δηλαδή, έχω ακούσει παιδιά 17-18 ετών που σου λέει: ας παίρνω 300-300 ευρώ, αν είναι να τα παίρνω. Για μένα, αυτό είναι κατάδια. Δεν μπορεί ένα παιδί που θα έπρεπε να έχει πάρα πολλά όνειρα, ξαφνικά να βολεύεται, να το πω έτσι, με ένα μισθό αυτής της τάξης. Ό,τι και να σημαίνει αυτό και ό,τι και να είναι αυτός ο μισθός σε σχέση με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Να το επεκτείνω τώρα αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, μπορεί ένας νέος, μια κοπέλα, ένα αγόρι να δημιουργήσει σχέση, να κάνει οικογένεια μέσα σε αυτό το κλίμα? Ωραία ερώτηση. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να κολλήσουμε γιατί είναι το ίδιο πράγμα, είναι αν παντρεύονται ζευγάρια ή ακόμα και αν χωρίζουν ζευγάρια. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Θα τα πάρουμε όλα μαζί. Δηλαδή, ο κόσμος, οικονομία χρόνου. Δεν ξέρω αν έχουμε. Στατιστική δεν έχω μελετήσει, δεν ξέρω αν έχετε εσείς υπόψη. Αν έχουμε περισσότερους γάμους και διαζύγια. Λοιπόν, δεν έχω ακριβώς στατιστικά στοιχεία, αλλά από αυτό που διαβάζω, βλέπω, βιώνω, είναι το εξής. Πολλά ζευγάρια μπορούν να συγκατοικήσουν. Με μοναδικό, ας πούμε, στόχο την μείωση ή μοίρασμα των εξόδων. Εξόδων. Βέβαια, βλέπουμε κάτι άλλο τον τελευταίο καιρό. Ότι πολλά ζευγάρια εκεί που συγκατοικούσαν αποφασίζουν ο καθένας να πάει στους δικούς του γονείς για να βολευτούν και να περνάνε πιο οικονομικά. Νομίζω ότι πολύ λίγοι αποτολμάνε σήμερα να κάνουν οικογένεια και δεν εννοώ μόνο να συνάψουν ένα γάμο. Ναι. Να κάνουν οικογένεια, ναι. Παιδιά. Και πάρα πολλοί άλλοι, ενώ θα ήθελαν να πάρουν ένα διαζύγιο, το σκέπτονται διπλά και τριπλά, ειδικά αν υπάρχει και ένα κοινό δάνειο στη μέση. Άρα έχουμε κάποια φαινόμενα. Μιλάμε για ανατροπές πλέον, έτσι. Αυτά που ξέραμε πριν δεν ισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ σωστά. Έχουμε πολύ μεγάλες κοινωνικές ανατροπές. Ακόμα και σε αυτό το πολύ, ας το πούμε απλοϊκό, της δημιουργίας μιας σχέσης. Δηλαδή θέλω να χωρίσω, αλλά επειδή έχω ένα δάνειο με το σύζυγο τη σύζυγο, το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι που ήταν οι δύο εργαζόμενοι, πήραν ένα μεγάλο δάνειο, ο ένας απολύθηκε από τη δουλειά του, θέλουν να χωρίσουν, αλλά ξαφνικά πρέπει να αποπληρωθεί το δάνειο γιατί θα χαθεί το σπίτι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε ότι παντρεύεται το ζευγάρι. Σκέφτεται να κάνει παιδί ή το λέει άστο για τον επόμενο χρόνο και θα δούμε. Εδώ άρχισαν να φορολογούν για τα παιδιά. Έχεις παιδιά, σου τα φορολογούν. Έτσι. Πιστεύω ότι τα παιδιά, όσο ωραίο όλοι θέλουν παιδιά, δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο έξοδο στη σημερινή εποχή. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που αντιμετωπίσαν το πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν να βάλουν το παιδί τους σε ένα δημοτικό σχολείο, διότι οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές. Και προηγούνταν, ας πούμε, παιδιά με άλλα οικονομικά κριτήρια κλπ. Κλπ. Αυτοί αναγκάστηκαν να στείλουν το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σύνολο των άλλων πρέπει να πληρώνει και πριν τα 500 ευρώ για ένα σχετικά φτηνό ιδιωτικό σχολείο. Είναι ή δεν είναι έξοδο λοιπόν. Άρα λοιπόν και αυτόν τον παράγοντα τον υπολογίζει πάρα πολύ το ζευγάρι. Ένα ζευγάρι σήμερα όπως το καταντήσανε, και λέω όπως το καταντήσανε γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι φροντίσαν να καταντήσει έτσι ο Έλληνας,
Ναι, σκέπτεται ακόμα και να κάνει παιδιά. Και θέλω να προχωρήσουμε και λίγο σε μία έτσι ανάλυση που βγήκε σήμερα από το πρώτο θέμα που διάβασα, που μας λέει ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πάνω από 3.000 αυτοχειρίες στην Ελλάδα. Και μάλιστα λέει για την Πελοπόννησο ότι είχαμε 179 περιστατικά και εδώ για την Λακωνία 41 περιστατικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο ποιες ομάδες είναι πιο ευπαθείς σε αυτή την πράξη και τι μπορούμε έτσι για να τους βοηθήσουμε, να τους αποτρέψουμε να καταλήξουμε σε αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λίγο για τις αυτοχειρίες. Ναι. Θα πω κάτι. Για μένα κάτι υφέρπει πίσω από το γεγονός ότι έχουν σταματήσει να αναφέρονται οι αυτοκτονίες στην τηλεόραση. Ναι, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εγώ έχω να ακούσω αυτή την είδηση τουλάχιστον 2 χρόνια, 3. Στο ίντερνετ το βρίσκεις. Στα μεγάλα ΜΜΕ δεν υπάρχει. Έχουν σταματήσει να αναφέρουν. Πριν 2 μήνες βρισκόμουν στην Αθήνα, στο Παγκράτη συγκεκριμένα, μέρα μεσημέρι, μία κοπέλα έπεσε από τον 5ο όροφο, 26 ετών, στον πεζόδρομο. Δεν αναφέρθηκε ποτέ στις ειδήσεις. Λοιπόν, μόλις έχω κατέβει από την Αθήνα, την Παρασκευή το Σάββατο, συγγενείς μου που μένουν στην Αθήνα μου είπαν ότι 2 τετράγωνα πάνω από το σπίτι τους ένας νεαρός 25 ετών έπεσε στον ακάλυπτο. Άκουσε κανένας για αυτούς? Όχι. Όπως και για πολλούς άλλους, ναι. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και έχουν αυξηθεί στις ηλικίες τις παραγωγικές. Αυτό που είπαμε δηλαδή, πριν. Το 25-50. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος εκεί νιώθει ότι πρέπει κάτι να κάνει για τη ζωή του, για τους ανθρώπους που μπορεί να έχει υπό την στέγη του, ας πούμε, και δεν μπορεί να το κάνει. Ένα παιδί 25 ετών, αν είναι άνεργο, 2-3 χρόνια, αν προσπαθεί χτυπώντας πόρτες κάθε μέρα να βρει μια δουλειά και δεν βρίσκει, σκεφτείτε να έχει και κάποιον, τέλος πάντων, ας πούμε γονέα, συγγενή, που του λέει είσαι άχρηστος, δεν μπορεί να βρει μια δουλειά. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε καταρχήν? Μπορούμε να αναπτύξουμε... δηλαδή να δούμε ποια άτομα έχουν κάποιες τάσεις, να προσπαθήσουμε να τους αγκαλιάσουμε, να τους βοηθήσουμε. Η οικογένεια πρώτα απ' όλα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα μέλη της και η ελληνική οικογένεια πρέπει να ξαναδεθεί. Έτσι. Η Ελλάδα έχει μία δυνατότητα που δεν την έχουν άλλες χώρες, επειδή έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό. Εκεί σου λέει: έχω 2-3 παιδιά. Ο ένας μένει στη μία άκρη της Αμερικής, ο άλλος στην άλλη. Έχω να τους δω 2 χρόνια. Ή μπορεί να συναντιόμαστε μια φορά στα 3 χρόνια. Ή να μιλάμε μέσω Skype. Λοιπόν, τα λοιπά, τα μέσω λοιπά. Skype. Η Ελλάδα έχει το καλό ότι η οικογένεια ήταν πάντα κοντά στα παιδιά της, τα παιδιά στους γονείς, στους παππούδες, όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξει η οικογένεια αυτά τα άτομα. Δεν σημαίνει ένα παιδί που είναι άνεργο ότι είναι άχρηστο. Σωστά. Είναι τέτοιες συνθήκες σήμερα που είναι πιο φυσικό να είσαι άνεργος από το να είσαι εργαζόμενος. Σωστά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς και ειδικά οι άλλοι συγγενείς. Γιατί οι άλλοι συγγενείς προσπαθούν πολλές φορές να το παίξουν έξυπνοι, να το παίξουν πιο επιτυχημένοι, να δείξουν τα δικά τους παιδιά να είναι πιο επιτυχημένα και αρχίζουν να λένε: όχι, ο δικός μου ο γιος έχει βρει δουλειά, ο δικός μου άχρηστος 3 χρόνια κάθεται. Δεν κάθεται. Προσπαθεί. Μετά, επάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση τον τελευταίο καιρό. Μικρές επιτυχίες κάποιων πολιτικών να δώσουν 3-4 θέσεις εργασίας, λοιπόν, εκθιάζονται. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω αυτό. Ναι. Δεν είμαι ο κατένας άνθρωπος να το κρίνω, ούτε θέλω. Έχει πολλούς επιστήμονες. Σωστά. Και αυτό βέβαια θα έπρεπε να μας κάνει υπερήφανος. Έτσι, γιατί σημαίνει ότι κάποια παιδιά προσπαθήσανε, οι οικογένειές τους προσπαθήσανε. Λοιπόν, δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να του πεις: σου βρίσκω δουλειά χειρονακτική. Σωστά. Έτσι. Όχι ότι η χειρονακτική εργασία είναι κάτι υποδιέστερο ή οτιδήποτε, έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ναι, ναι, ναι. Χειρονακτική εργασία είναι η βάση για οποιαδήποτε εξέλιξη του ανθρώπου, είτε επαγγελματική, οτιδήποτε. Όμως κάποιοι επιλέξανε να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ να λες: δώσαμε θέσεις εργασίας σε 10 ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιστήμονες. Γιατί το είδα και αυτό τον τελευταίο καιρό. Και πραγματικά, να μου επιτραπεί η έκφραση, βγήκα από τα ρούχα μου. Ας προσπαθήσουν να φτιάξουν θέσεις εργασίας για τον τόσο άνεργο κόσμο. Όχι όμως θέσεις εργασίας
με το σκεπτικό ότι κατεβάζοντας το μισθό θα υπάρξουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Είστε οικονομολόγος, θα ξέρετε καλύτερα ότι δεν μπορείτε να γίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι μήνα με το μήνα ότι αυτό το πείραμα, γιατί πείραμα είναι στην ουσία, αποτυχάνει. Και δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα σήμερα να δείξω ένα γράφημα της ανεργίας από το 9 μέχρι και σήμερα, που εάν το δει ο κόσμος θα τρομάξει. Γιατί βλέπουμε ότι μήνα με το μήνα η ανεργία ανεβαίνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας μήνας από το τέλος του 9 μέχρι και σήμερα που η ανεργία να έχει μείνει σταθερή. Παρόλες των μειώσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι κάθε μέρα έχουμε χίλιους νέους ανέργους. Δηλαδή το πρωί πάει ο εργαζόμενος στην εργασία του και το βράδυ 1000 άτομα και παραπάνω πλέον, γιατί έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ η ανεργία, δεν έχουν δουλειά. Αυτό είναι πολύ ψυχοπιεστικό. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας μπούμε λίγο στο σκεπτικό αυτού του ανθρώπου. Είναι εργαζόμενος σήμερα, ξέρει ότι μπορεί, τέλος πάντων, να προσφέρει όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει στην οικογένεια και ξαφνικά πηγαίνει στη δουλειά και τον φωνάζει ο προϊστάμενος προσωπικού στο γραφείο του. Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος τη σημερινή εποχή? Ότι πιθανόν να είναι απολυμμένο στο μεσημέρι. Πιθανόν να γυρίσει στο σπίτι του και να μην ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα έξοδα και πώς να αντιμετωπίσει τα παιδιά του. Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό το πρόβλημα σήμερα είναι κυρίως στον άντρα και κυρίως στον άντρα της παραγωγικής εργασίας. Η γυναίκα πολύ σωστά έχει βγει στον επαγγελματικό στίβο, όμως βάσει των κοινωνικών, ελληνικών ειδικά προτύπων, δεν ήταν αυτή που ήταν υποχρεωμένη να φέρει χρήματα στην οικογένεια. Ο άντρας ήταν ο κουβαλητής. Ναι, έτσι ήταν, λοιπόν, το πρότυπο από παλιά. Όταν αυτός ο άντρας, για τον Έλληνα πάντα μιλάμε, χάσει τη δυνατότητα να είναι ο κουβαλητής, κατευθείαν τι γίνεται στα μάτια των γύρων του? Άχρηστος. Λοιπόν, ο άντρας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Ειδικά ο Έλληνας άντρας. Και το πρόβλημα είναι με τις αυτοκτονίες, για να επανέλθουμε εκεί, ότι οι γυναίκες συνήθως αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν. Για τη γυναίκα η απόπειρα αυτοκτονίας σημαίνει θέλω να με ακούσεις. Ναι. Ο άντρας δεν αποπειράται. Ο άντρας επιλέγει τρόπους που επιτυγχάνει. Ναι. Έτσι. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν συνήθως τα χάπια. Μία πλήση στομάχου, λοιπόν, μία κινητοποίηση των πάντων γύρω της και τελειώνει το θέμα. Ο άντρας ή πυροβόλο όπλο ή πηδάει από κάποιο μπαλκόνι. Ναι. Σύνθεση την κλειτώνεις. Ναι. Έτσι. Και θέλω να μείνω λίγο και για τον εργαζόμενο. Δηλαδή, πας το πρωί να δουλέψεις, ό,τι και δουλειά να κάνει ο καθένας, και αφεντικό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, σε απειλεί, σε εκβιάζει, σε φοβίζει πως είτε θα δεχθείς νέα μείωση μισθών ή θα είσαι στην ουρά. Αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να αποδώσει και σε τι βαθμό? Αυτός, πιστεύω, η απόδοση υπό την επίρρεια του φόβου δεν είναι απόδοση πραγματική. Θα είναι μια φαινομενική απόδοση για ένα διάστημα μέχρι να πιστέψει ο άλλος ότι δεν κινδυνεύει πλέον και μετά με κάθε τρόπο θα προσπαθήσει να παράξει όσο το δυνατόν λιγότερη εργασία. Ωραία. Θέλω να πω και κάτι άλλο το τελευταίο, έτσι, για να κλείσουμε, γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ελπίζω ο κόσμος να έχει απολαύσει όλη αυτή τη συζήτηση. Επειδή κινείστε σε Λακωνία και Αθήνα, έτσι, κέντρο και περιφέρεια, θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, κατά τη δική σας άποψη, αυτό που μου λέγατε λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι εχθές μάλιστα περπατάγατε 3 ώρες στην Αθήνα και περπατάγατε και κάνατε κοινωνική παρατήρηση. Θέλετε να μας πείτε λίγο γιατί το κάνατε αυτό και τι βλέπετε, δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές της κρίσης στην Αθήνα και στην Λακωνία, στη Σπαρτή? Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από αυτό, την κοινωνική παρατήρηση, το περπάτημα. Αν ένας άνθρωπος δεν βγει στους δρόμους μιας πόλης, δεν θα μπορέσει να δει την πραγματική εικόνα. Μία εκπομπή στην τηλεόραση, όσο αντιπροσωπευτική να είναι, όσο αντικειμενική και να είναι, θα δείξει μια συγκεκριμένη περιοχή, θα ζουμάρει σε αυτό που θα προκαλέσει πιο έντονα συναισθήματα. Όταν ο άλλος περπατήσει σε μια ολόκληρη πόλη, βλέπει τις αντιφάσεις. Εξαρτάται λοιπόν. Αν περπατήσει σε μια ακριβή περιοχή, θα δεις έναν κόσμο πιο λιγότερο επηρεασμένο από την όλη κρίση. Παρ' όλα αυτά, αν αυτή τη στιγμή κυκλοφορήσεις και σε ακριβές περιοχές της Αθήνας, τις καλές περιοχές, ας πούμε νότια προάστια Αγγλιβάδα, βόρεια προάστια Κηφισιά, θα δείτε πόσα καταστήματα είναι κλειστά. Αυτό είναι κάτι ενδεικτικό. Αν πάμε τώρα προς τις πιο λαϊκές συνοικίες, εκεί οι εικόνες είναι ακραίες.
Δηλαδή, δεν μιλάω... όταν λέτε ακραίες, τι εννοείτε έτσι. Θα σας πω. Δεν μιλάω απόλυτα για το κέντρο. Ναι. Που θα αρχίσουν κάποιοι να πούνε, μα υπάρχουν και τα προβλήματα ναρκωμανών, πολλών αλλοδαπών. Όχι ότι οι αλλοδαποί φταίνε για όλα τα δεινά της Ελλάδας. Έτσι. Λοιπόν, αν πάμε σε μια λαϊκή περιοχή, τα νέα φαινόμενα που βλέπω εγώ τον τελευταίο καιρό είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, έξω από κάθε σούπερ μάρκετ είναι αραδιασμένοι κάποιοι άνθρωποι πλέον. Όχι Ρώμα, όχι μόνο Ρώμα, όχι μόνο αλλοδαπή, αλλά και Έλληνες. Έλληνες οποιασδήποτε ηλικίας που κάθονται κάτω, έχουν ένα πλαστικό ποτηράκι μπροστά τους και το προτάσσουν για να τους ρίξεις ό,τι έχεις ευχαρίστηση. Τα κλειστά καταστήματα. Περπατάς σε μια περιοχή και σε ένα κεντρικό δρόμο μιας περιοχής που πριν μερικά χρόνια δεν έβρισκε ένας επιχειρηματίας ένα μικρό κατάστημα για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Και τώρα είναι όλα σε σειρά, έτσι. Όλα άδεια. Όλα άδεια. Έτσι. Η εικόνα για μένα τρομακτική. Όταν πας σε μια περιοχή όπως είναι, ας πούμε, Παγκράτη, να μιλήσω, Κολωνάκι, ναι, αυτά, ναι, και βρίσκεις παντού, μα παντού, άπειρα πολιτήρια και ενοικιαστήρια, είναι και αυτό μια ένδειξη το που πηγαίνουν τα πράγματα. Ναι, ναι. Εδώ, στη Λακωνία, στη Σπάρτη, τι βλέπετε? Εδώ η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Είναι διαφορετικές οι δομές της επαρχίας από το κέντρο μιας μεγαλούπολης. Πρώτα απ' όλα, εδώ είναι πιο έντονη η οικογενειακή συνοχή. Σωστά, έτσι. Σωστά. Εδώ η πόρη είναι διαφορετική. Έτσι. Έχουμε διάφορα. Μπορεί να έχουμε ένα χωραφάκι, ένα εισόδημα γεωργικό. Μπορεί να έχουμε ένα ιδιόκτητο σπίτι. Όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στο έχουμε να δημιουργήσει. Έχουμε συγγενείς, είμαστε κοντά, ακριβώς. Οι γείτονες γνωριζόμαστε με το μικρό μας όνομα. Όλα αυτά βοηθάνε, έτσι. Όλα αυτά βοηθάνε. Και έχει και το καλό ότι πλέον η οικονομία γίνεται πιο κλειστή. Θα προτιμήσει κάποιος να αγοράσει από έναν τοπικό παραγωγό, από ένα μαγαζί πλέον της πόλης του για να ενισχύσει. Πολύ σωστά θα κάνει. Την οικονομία. Ακριβώς. Στην Αθήνα δεν είναι έτσι. Στις μεγαλοπόλεις δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Εκεί η εικόνα είναι πολύ πιο ακραία. Αν θέλετε μία, ας πούμε, δικιά μου άποψη είναι, δεν θα αρχίσει να έρθει εδώ. Απλώς θα έχει μία χρονική καθυστέρηση, ας πούμε, του έτους. Χρονοκαθυστέρηση, λοιπόν. Χρονοκαθυστέρηση και μόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή αναγκαστικά θα έχουμε μία εσωτερική μετανάστευση για μένα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι... βλέπετε από τα κέντρα να έρχονται στα χωριά. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί ελπίζουν, ας πούμε, ότι θα γλιτώσουν το ενίκιο στην πόλη, ας το πάρουμε από εκεί, ότι θα έχουν μια φθηνότερη ζωή. Ή μετακινήσεις, όλα αυτά. Μετακινήσεις, όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα και θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν στην επαρχία. Και θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση και για να κλείσουμε με αυτό. Οι πολιτικοί που παίρνουν τις αποφάσεις όλες αυτές που έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια, πώς αισθάνονται? Δηλαδή, πριν από 3 χρόνια, 4, όταν ήσουν πολιτικός, βουλευτής, υπουργός, όλοι, ας πούμε, σε θαυμάζανε και θέλανε να σου δώσουν το χέρι και να πιούν ένα καφέ μαζί σου κτλ. Σήμερα βλέπουμε ότι δεν κυκλοφορούν έξω, φοβούνται. Δηλαδή, ας πούμε, αποφεύγουν την επαφή με τον κόσμο, στέλνουν SMS εκλογές, σου στέλνουν email, αλλά δεν υπάρχει αυτή η προσωπική επαφή. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, ο Έλληνας πολιτικός πώς μπορεί να αισθάνεται? Πιστεύω ότι ο πολιτικός γενικότερα δεν αισθάνεται. Δεν αισθάνεται. Δεν αισθάνεται. Δεν νομίζω ότι κανέναν τον απασχολεί εάν τον βρίζει ο κόσμος ή αν τον γιαουρτώνει. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα δείξει μία δυσαρέσκεια, θα προσπαθήσει να αποφύγει το άλλο γιαουρτάκι που έρχεται, ναι, και ταυτόχρονα από μέσα του θα λέει «Βλάκα, ρίξε όσα θέλεις, δεν μου καίγεται μία». Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Η πολιτική είναι ένα ειδικό είδος ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι έχουν αισθήματα. Δεν τους απασχολεί. Βέβαια, όπως και οι ηθοποιοί ξέρουν πάρα πολύ καλά να ενδύονται διάφορα προσωπία και να κοροϊδεύουν τον καθέναν όπως αυτός θέλει να κοροϊδευτεί. Δηλαδή, θα δώσουν πάλι τις υποσχέσεις. Προεκλογικά. Προεκλογικά και όχι μόνο. Θα προετοιμάσουν το δρόμο για την ανάδειξή τους σε κάποιο άλλο πόστο, εάν δεν καταφέρουν να βγουν βουλευτές, δήμαρχοι και όλα αυτά. Και αυτό το βλέπουμε, λοιπόν, και στην πράξη να γίνεται και εδώ στη Λακωνία. Έτσι γίνεται παντού. Δεν πήρε θέση, ας πούμε, βουλευτού, θα πάρει θέση σε κάποιον από τους άπειρους οργανισμούς που κανένας δεν ξέρει τι αντικείμενο έχουν, αλλά βέβαια όλοι πληρώνουμε μερικές χιλιάδες ευρώ αυτούς τους κυρίους. Θα προσπαθήσουν να πείσουν τον κοσμάκι ότι αξίζει μία ακόμα περικοπή γιατί είναι για το καλό του. Δηλαδή,
Για το καλό σου, σου κόβουμε από τα 1000 ευρώ να πας στα 500 και να δυσκολεύεσαι να βγάλεις το μήνα. Όλα για το καλό σου. Μάλιστα. Παίζουν πολύ έξυπνα ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο ακόμα ο κόσμος έχει ανοχές να δέχεται αυτό το παιχνίδι. Φοβάμαι όμως ότι ο κόσμος είναι αποβλακωμένος και φοβισμένος. Άρα τι θέλετε να, το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε στον κόσμο? Καταρχήν να μην σηκώσει τα χέρια ψηλά, να μην παρατηθεί. Εννοείται. Έτσι. Η παρέτηση είναι η μεγαλύτερη ήττα. Έτσι. Αν μου πει κάποιος πώς βλέπω την κατάσταση... Και μία συμβουλή που είναι στον κόσμο για να κλείσουμε. Τη βλέπω, η κατάσταση, έχουμε ακόμα κι άλλο για τον πάτο. Βέβαια, ο κόσμος θα πρέπει να είναι αισιόδοξος και να πολεμήσει για να ξεπεταχθεί σαν ελαττήριο από τον πάτο. Συμβουλή, να αφυπνιστεί και να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Να αρχίσει να πάρει λίγο την κατάσταση στα χέρια του. Έτσι. Δεν μπορεί να περνάει το ένα μέτρο μετά το άλλο χωρίς να αντιδρά κανένας. Πρέπει κάποια στιγμή να βάλει ο κόσμος ένα stop εκεί. Μια κόκκινη γραμμή. Που νιώθει ότι πλέον το ξεπουλάνε. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο ξεπουλάνε την Ελλάδα. Ναι. Πάω σε κάτι πιο απλό. Δεν έχει ο κόσμος σήμερα να βγάλει το μήνα. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε μάλλον από αυτό. Okay. Κύριε Πόρτολα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Πόρτολα. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω καλά. Και εγώ λίγο. Ναι, και ναι. Εσάς και το κανάλι, ας πούμε, εδώ τον Απέλα που μας φιλοξενεί και βέβαια και τον κόσμο που είχε την υπομονή να μας ακούσει. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.